Έτσι είναι και για να δούμε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν τελικά συμμαχίσει η Αξενέρ με τον Ερντογάν. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μαρία Ζαχαράκη. Γιατί είδαμε νωρίτερα, Μαρία, καλησπέρα από την Αθήνα, τον Νίκο Δένδια να είναι εκεί, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αντίραξε μηνύματα με τον Τσαβούσογλου. Ποια είναι τα νεότερα, έχεις πληροφορίες από ελληνικές πηγές για το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την διαφαινόμενη προσέγγιση μετά τους σεισμούς? Θεωρώ ότι μετά τους σεισμούς, Νίκο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε ένα θετικό κλίμα. Πράγματι, λοιπόν, αντάλλαξαν πολύ εγκάρδια μηνύματα σήμερα το πρωί ο Νίκος Δένδιας και ο Μεύλου Τσαβούσογλου, ο οποίος Μεύλου Τσαβούσογλου βρίσκεται στο Κατάρ, μεν, αλλά όταν έμαθε ότι ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, τον κάλεσε στο τηλέφωνο, μίλησαν, του είπε μάλιστα, αν χρειαστεί οτιδήποτε στην Τουρκία, ενημέρωσέ με, είμαι εδώ για να βοηθήσω. Φυσικά δεν μπορούσαν να συναντηθούν εφόσον ήταν στο Κατάρ ο κύριος Τσαβούσογλου. Ωστόσο, από αυτό και μόνο το τηλεφώνημα καταλαβαίνουμε και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Επιδιώκουν και οι δύο πλευρές, φαίνεται ότι επιδιώκουν το διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά όχι τώρα, Νίκο, μετά τις εκλογές. Μάλιστα, οι πηγές αναφέρουν ότι μπορεί το κλίμα αυτό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να αλλάξει συνολικά, όπως μας είπαν, αλλά μετά τις εκλογές. Υπάρχει τώρα μία ατμόσφαιρα η οποία δεν υπήρχε μόλις πριν από λίγες ημέρες, θα λέγαμε. Από την πλευρά των Τούρκων δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Αυτό που είναι κρίσιμο όμως μέχρι τις εκλογές είναι να κρατηθεί αυτό το κλίμα όσο μπορούν και οι δύο πλευρές, βέβαια, αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας περισσότερο. Μήπως υπάρχει μια ελπίδα να μπορέσουν να βρουν οι δύο χώρες μια άκρη, γιατί κακά τα ψέματα, υπό τη δαμόκλειο σπάθη του εκλογικού σώματος, οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιο διάλογο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιο βήμα. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη. Ελπίζουμε ότι μετά τις εκλογές, όπως λένε οι πηγές, θα γίνει κάτι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ως τις εκλογές των δύο χωρών έτσι θα πάμε, εκτός απρόοπτου. Βέβαια, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία Ζαχαράκη.